και αγωνίζομαι χρόνια για την αισθητική της Αθήνας, να βάλει όπως στο εξωτερικό, σε κάθε κολόνα φωτισμού, υποδοχές για να κρέμονται οι διαφημίσεις του οποιοδήποτε, δεν θα υπήρχε αυτή η αθλειότητα που βλέπουμε σήμερα. Αυτό δεν έγινε. Και μέρος της ευθύνης πέφτει στους Δήμους και κατ' επέκταση στην Ομαρχία και τώρα στην Περιφέρεια. Θα μπορούσα, πάει κανείς στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, παντού. Όλοι οι στήλοι αυτοί έχουν δύο φτερά δίπλα και εκεί ο κάθε διαφημιζόμενος κρεμάει τις διαφημίσεις του. Επομένως, η έλλειψη φροντίδας για την Περιφέρεια, για την Αττική, για την Αθήνα, δίνει το δικαίωμα σε μένα τον απλό διαφημιζόμενο να πάω να βάλω την αφίσα μου όπου θέλω, όταν δημοκρατικός, εντός εισαγωγικών, αποκλείομαι από την ενημέρωση του κοινού. Καλά, να πω και κάτι άλλο τώρα σε αυτό που λέτε, αλλά δεν έχει νόημα για αυτό το σημείο. Και το δεύτερο που ήθελα να πω αισθητικός, επειδή είστε ωραία γυναίκα, πέρα ότι είστε πολιτικός, εγώ είπα από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό το βήμα στον κύριο Πάγκαλο, εγώ λέω κύριε Πάγκαλε, το είπα ή δεν το είπα. Συμβούλεψα την κυρία Δούρου, βέβαια δεν με ακούσατε. Να κάνει και μία φίσα με μπιγκίνι για να σας τεστάρει ακόμα περισσότερο. Εάν σας ενοχλεί η φυσιογνωμία. Και μου έκανε εντύπωση γιατί έξω από του Σκλαβενίτη, έξω από τα σούπερ μάρκετ, έξω από το μετρό, έξω από οπουδήποτε, έβλεπα τη Δούρου. Και αυτό ήταν έξυπνο που κάνατε, ανεξαρτήτως αν εμπίπτεται στις διατάξεις περί ρυπάνσεως κτλ. Αλλά θα συγχωρεθείτε αφού θα πάρετε να τα μαζέψετε μετά από τις εκλογές. Δύο έτσι πολύ παρατηρήσεις τηλεγραφικές. Το πρώτο είναι ότι ενοχλούνται αλλά καρτ. Διότι και άλλοι συνδυασμοί, επειδή ακριβώς είχαν αποκλειστεί, αναγκαστήκαν να προχωρήσουν στην αφίσα. Όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο Θανάσης Παφίλης, όπως ήταν η Ανταρσία, όπως ήταν ο κ. Καρατζαφέρης, το Λάος. Διότι ακριβώς κανείς δεν ήξερε. Εκείνο παρασύρθηκε από εσάς μόλις είδε ότι η Δούρου μπήκε σε όλα τα πεζοδρέα με όλους τους στήλους. Λέει και εγώ ο Καρατζαφέρης θα μπω. Τώρα το δεύτερο. Παρασύρνω πολύ κόσμο, Βεντέλη. Λοιπόν, τώρα το δεύτερο που θέλω να σας πω. Γιατί ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η ευτραπελία στύπε παιδευμένη ύβρις. Καλά τα αστεία για τα μπικίνια, καλά τα αστεία για το αν έχω βρωμερή φάτσα ή όχι, όμως καταδεικνύουν και το ότι είμαστε Ευρωπαίοι à la carte. Εξηγούμε. Δεν μπορεί οι γυναίκες που παρεμβαίνουν στα κοινά να έχουν να αντιμετωπίσουν όχι την κριτική σε αυτά που λένε, αλλά την κριτική στο παρουσιαστικό τους. Και τέλος πάντων, από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση τι κρατάμε. Κρατάμε μόνο τις πολιτικές λιτότητας όταν έρχεται ο κύριος Φούχτελ, η κυρία Μέρκελ, αλλά δεν κρατάμε τίποτα σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών, σε σχέση με τα δικαιώματα του περιβάλλοντος. Το είπατε Ευρωπαίοι, αλλά καρτ. Αλλά καρτ. Δηλαδή, να σας πω κάτι, σε ποια χώρα, ας πούμε, θα κρινόντουσαν οι γυναίκες πολιτικοί, αν έχουν κάνει Photoshop, αν έχουν αδυνατήσει, αν έχουν παραπάνω κιλά. Όταν απουσιάζει ο πολιτικός λόγος το επιχείρημα και η αντιπαράθεση, καταφεύγουμε πολλές φορές. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν το σήκωσα πάρα πολύ, όχι για κανένα λόγο, γιατί αισθάνομαι ευλογημένη. Δηλαδή, όταν κάποιος καταφέρεται εναντίον μου για την εξωτερική μου εμφάνιση, εγώ έχω και τη δυνατότητα να βγω σε μια εκπομπή και να απαντήσω. Όμως πόσες γυναίκες στον εργασιακό τους χώρο, μέσα στην οικογένειά τους, αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα και δεν μπορούν να τα πούν και πουθενά. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, κυρία Ρένα Δούρου, και να έρθουμε στο άλλο θέμα που σας έθεσα, γιατί δεν πήγατε ως ήθιστε να ενημερωθείτε από τον απερχόμενο, όπως λέτε, περιφερειάρχη. Γιατί το λέτε συνεχώς αυτό, το απερχόμενο. Το ακούω και λέω τώρα ο σγουρός ανεβάζει πίεση. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί το λέτε συνεχώς απερχόμενο. Να σας πω γιατί το λέω. Ναι. Γιατί δυστυχώς. Λειτουργήσε τους τελευταίους 4 μήνες ως να του ανήκει η περιφέρεια Αττικής. Και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε εκλογές, ότι είναι προεκλογική εκστρατεία και ότι αυτή τη στιγμή με μία έννοια δεν είναι περιφερειάρχης. Δίνει τη μάχη να επανεκλεγεί. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω κοντή μνήμη, όταν λοιπόν 2-3 εβδομάδες. Έχετε όμως επικοινωνιακά ευρήματα κέρια. Μισό λεπτό, όταν για 2-3 εβδομάδες λοιπόν έλεγε να παραιτηθούν οι βουλευτές, να παραιτηθούν οι βουλευτές, να παραιτηθούν οι βουλευτές. Το ρώταγες, ας πούμε, γιατί χωροθέτησες το χιτάμα γραμματικού να παραιτηθούν οι βουλευτές. Γιατί, ας πούμε, ψεύδεται για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και τον αριθμό να παραιτηθούν οι βουλευτές. Μα λοιπόν, δεν ψεύδεται, παρουσίασε τα στοιχεία. Λοιπόν, για καθίστε τώρα, ναι. Για καθίστε λίγο, γιατί έχουμε κέφια πριν. Για να συμπληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Βεβαίως, λοιπόν, ήρθε οργανωμένη η κυρία Δούρου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την κυρία Ρένα Δούρου, το τηλεφωνικό μας κέντρο δέχεται στη φωνή του λαού παρατηρήσεις, ερωτήσεις, καταγγελίες. Λοιπόν, για να δούμε ποιος ψεύδεται, γιατί και ποιος πρέπει να μηνυθεί και
όλα αυτά, εννοώ τη σκηνή πανικού. Εμείς με τον κύριο Κουμπουτσάκο, τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε μια οδυνηρή εμπειρία. Προσήλθαμε σε διάλογο. Λοιπόν, το ρωτούσε και ο κύριος Κουμπουτσάκος με αξιοπρέπεια, έτσι, και κέρια. Κλασικός γραφειοκράτης διπλωματικού σώματος. Πάντως, ναι, οφείλω να πω ότι έκανε σοβαρές ερωτήσεις ο άνθρωπος. Το έλεγε λοιπόν. Γιατί, ας πούμε, πλημμυρίζουμε στο Δήμο Μαραθώνα? Είστε ψεύτες! Γιατί τον ρωτούσα, χωροθετήσατε έτσι όπως χωροθετήσατε τις διάφορες χωματερές? Είσαι άσχετη! Δεν ξέρεις τι σου γίνεται, με ενοχλείς. Και τι ανακαλύπτω? Ανακαλύπτω ότι ο άνθρωπος ο οποίος επί 12 χρόνια κράτησε τις τύχες εδώ των τριών μας, από τη στιγμή που διαμένουμε στην περιφέρεια Αττικής, στα χέρια του, έχει εκδώσει προεκλογικό φυλάδιο για την Ανατολική Αττική, οπότε λίγο τε πολύ έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 έργα τα οποία έχουν περαιωθεί πριν το 2012 που ανέλαβε περιφερειάρχης. Ήταν νομάρχης όμως. Άρα, καλά λέω λοιπόν ότι 12 χρόνια είναι αρκετά, να μην τα κάνουμε 17. Τώρα, επανέρχομαι στην πρώτη σας παρατήρηση. Οξύτατη αντιπαράθεση, αλλά στα όρια της φεδρότητας και της γελιότητας, διότι μία αντιπαράθεση που δεν βάζει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες μας, βοηθάει μονάχα τους επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς του απερχόμενου περιφερειάρχη. Για να καταλάβετε τι διαφορετικό ήθος ποιούμε εμείς στην Περιφερειακή Παράταξη Δύναμη Ζωής, όταν θα φύγω από αυτή την κουβέντα, πηγαίνω σε μία εκδήλωση για τα ζητήματα της ανάπτυξης. Εμείς λοιπόν, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της 18ης Μαΐου, που μας έφερε πρώτους, κόντρα στην κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω απέναντι με τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Έχω την κυβέρνηση. Θα πούμε και γι' αυτό. Είχαμε λοιπόν ορίσει την Παρασκευή να μιλήσουμε για την ανάπτυξη, γιατί εγώ και παρατηθήκα από την βουλευτική μου έδρα και ήρθα για να μείνω. Και άρα ξέρω ότι ακόμα και αν οι συμπατριώτες μου με φέρουν στη θέση της μείζωνας αντιπολίτευσης, έχω σπουδαίο ρόλο να παίξω. Όχι μόνο να κριτικάρω αυτά τα έσχη που έχει κάνει. Δεσμεύεστε αλλά με αυτό, κυρία Δούρου, γιατί είναι πολύ μεγάλη τώρα κουβέντα που δεν λέτε. Δεν δεσμεύομαι τώρα. Ξέρετε, έχω δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή. Λόγω πείρα σας το λέω. Και η κυρία Φωτεινή Πιπηλή το ίδιο έλεγε και ύστερα από 2-3 μήνες την έκανε. Και ο Ντινόπουλος την έκανε και ξαναγύρισαν στην κεντρική. Όλοι το κάνουν. Όχι, γι' αυτό μην το λέτε. Όχι, να σας πω κάτι. Μπορεί ο Τσίπρας να σας κάνει υπουργό εξωτερικών μετά αύριο. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν θα παραμείνετε στην περιφέρεια. Το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω και αν μου πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζω τα τελευταία χρόνια που συνεχίζω να παρεμβαίνω στα κοινά, όπως λέει ο Αριστοτέλης, και όχι γιατί ο μπαμπάς μου ήταν υπουργός και μου έδωσε το μαγαζί, δεν είναι να πείσω για τις προτάσεις μας. Ιδίως στο εξωτερικό είναι και πιο εύκολα τα πράγματα. Εδώ πέρα πέφτουμε στους επιθετικούς προσδιορισμούς, στις φεδρότες, στις καταγγελίες και χάνουμε το δάσος. Το δάσος, το δέντρο, όλα μαζί, τους θάμνους. Η μεγαλύτερη δυσκολία, ιδίως με τους συνομήλικούς μου και τους μικρότερους ηλικία, είναι να πείσω ότι δεν θα κάνουν τα ίδια. Και το αντιλαμβάνομαι, γιατί άμα από το 1974 και μετά έχουμε χορτάσει στα παχιά λόγια, στα ηλουστρασιόν προγράμματα, θα μου πει η άνεργη Ρένα, έτσι η γειτόνισά μου, και πού ξέρω εγώ ότι δεν θα κάνει το ίδιο. Διότι πόσοι συνδικαλιστές που μάχονταν για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Μην κουράζεστε. Όταν όλοι μιλάνε για αγάπη, όταν ένας αγαπάει κανονικά και πάει να εκφράσει την αγάπη του, δεν τον πιστεύει η γυναίκα. Γιατί λοιπόν, σε όλες λέει τα ίδια. Έτσι, πόσοι συνδικαλιστές είδαμε να γίνουν. Η πολιτική συζήτηση μαζί μας έχει ανθρώπινο χαρακτήρα. Ναι, το κατάλαβα. Διότι δεν μιλούμε ξύλινη γλώσσα και απεχθάνουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις αυτές τις στερεότυπες που πάει ο δημοσιογράφος εκεί και λέει τι έχετε να μας πείτε, και αμέσως πέφτει η κομματική απάντηση. Όχι ναι, τέτοια. Ναι, ξέρω. Έτσι. Άρα, λοιπόν, θέλω ο κόσμος που μας παρακολουθεί να μπει μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας και να καταλάβει το νόημα των όσων λέμε. Γιατί αλλιώς θα ήταν ερώτηση-απάντηση και θα έφευγε η κυρία Δούρου και θα λέγατε «Α, ναι, δεν έχει, α, εδώ τα λέμε όλα». Άρα λοιπόν, ζήσαμε συνδικαλιστές που το συνδικαλισμό και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων τα αντιμετώπιζαν ως ένα σκαλί για να πάνε στον υπουργικό θόκο. Ζήσαμε δημάρχους οι οποίοι επειδή απέτυχαν ως υπουργοί κατέβηκαν στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ζήσαμε ανθρώπους που τους μάθαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και φιγουράρουν τώρα στους υπουργικούς θόκους. Οπότε θέλω να σας πω και η παρέτηση από τη βουλευτική έδρα και το να προσπαθήσω να πείσω ένα διαφορετικό ήθος ήταν σε αυτή τη λογική.
ότι επιτέλους υπάρχουν κάποιοι που δεν αναγκαστήκαμε ακόμα να φύγουμε από την πατρίδα για να βρούμε αλλού δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβανόμαστε την πολιτική ως ιερή υποχρέωση. Και επαναλαμβάνω, είναι πιο σπουδαίο να πείσεις για το διαφορετικό ήθος στην άσκηση πολιτικής, στη δημοσιογραφία, παρά να βρεις τα προγράμματα και τις προτάσεις. Αντράκη Γιατί... Ρεαναδούρου, αν και πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι άνδρες και είναι υποψήφιοι. Μάλιστα. Αυτό θέλω να σου πω είναι η δυσκολία που αντιμετώπισα 4 μήνες. Δεν πήγατε όμως να πείτε στον κύριο Σγουρό, για ενημέρωσέ με. Ωραία, να σας πω λοιπόν τι έκανα. Αποφεύγετε την απάντησή μου. Α, ναι, όχι, όχι, απλώς μας πήρε η μπάλα στην άνθρωπη συζήτηση. Και ακόμα που είστε. Αν θα έρθουν και τα ποτά σε λίγο. Κύριος Κισανδράκης λέει τώρα, επειδή είναι τελευταία μέρα της εκπομπής, πέφτει η αυλαία, ναι, θα φέρει σαμπάνιες και τούρτες εδώ να γιορτάσουμε το κλείσιμο. Για την νίκη σας δηλαδή, όχι ας για μένα. Ας περιμένουμε ναι, λίγο. Λοιπόν, λέω τώρα το εξής. Επειδή εγώ δεν είμαι της λογικής όλοι μαζί, δεν μπορεί ο θήτης μαζί με το θύμα. Και όπως όλοι μαζί δεν τα φάγαμε. Εγώ έρχομαι στην περιφέρεια της Αττικής. Πάτε όμως, γυρίζετε στον μπάγκαλο. Όχι, όχι. Γυρίζω σε μια λογική του και στην νοοτροπία. Στην νοοτροπία, η οποία καθήλωσε και τους πολίτες 4 χρόνια τώρα και τους ενοχοποίησε. Αυτό δείχνει ότι σας έχει ενοχλήσει πάντως. Όχι, δεν με έχει ενοχλήσει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοια πειρά. Απλώς λέω ότι με έχει ενοχλήσει η νοοτροπία. Καθήλωθηκαν οι πολίτες για 4 χρόνια, θεωρούσαν ότι το μνημόνιο είναι λύση. Πάμε τώρα πίσω και λέω, Τζίνα, λοιπόν, ότι. Ιεραρχώ τις προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι οι πολίτες και η Αττική γη. Και οι προτεραιότητες μου σε σχέση με έναν αιρετό περιφερειάρχη είναι οι άνθρωποι που θα χειριστούν τα προγράμματα. Είδα λοιπόν τη διαχειριστική αρχή και προς τιμήν τους μου είπαν ότι για πρώτη φορά. Τώρα για να κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό, είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που από χθες το βράδυ μας πρίξανε στα τηλέφωνα και στα μηνύματα να πάμε στη συγκέντρωση του Σαμαρά. Τι πράγμα, τι πάθανε όλοι να μου. Κολούμπρα τους έπιασε. Το ξέρουμε ότι θα μιλήσει το βράδυ. Ωραία. Τι στέλνουν για να δείξουν κομματική νομιμοφροσύνη. Να μην τους αρχίσω τώρα και τους λέω ονομαστικώς ποιοι είναι και αν είναι και νομιμόφρονες απέναντι στο Σαμαρά. Ή το δείχνουν γιατί δεν είναι και θέλουν να καλύψουν τα νότα τους. Λοιπόν. Πραγματικά είναι πολύ ζωντανή αυτή η εκπομπή. Λοιπόν. Είδα τη διαχειριστική αρχή, όπως σας έλεγα, γιατί έρχεται το καινούριο πρόγραμμα 2014-2020. Όπου έχει διαφορετικούς στόχους, δεν έχει τσιμέντο και υποδομές, και ονόητο. Ναι, αλλά εσείς. Είδα τους εργαζόμενους της περιφέρειας. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Δεν θα έρθετε σε επαφή με εργολάβους, με εταιρείες. Δεν θα υπάρχει μια συναλλαγή με την καλή έννοια. Διότι κάποιος θα κερδίσει το διαγωνισμό, κάποιος θα κάνει το έργο, κάποιος θα πάρει τα κονδύλια. Εγώ δεν ενοχοποιώ τις ελληνικές λέξεις. Όλες οι λέξεις είναι αθώες. Εγώ είμαι εναντίον των ανθρώπων που ενοχοποιούν τις λέξεις. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και συνώνυμα στην. Το ξέρετε γιατί μιλάτε καλά ελληνικά. Θα πάρετε μία απόφαση. Θα συνεργαστείτε. Θα συναλλαχθείτε. Ωραία. Να πω λοιπόν. Εκεί θα έρθω εγώ και θα πω ότι η Ρένα Δούρου είναι διαπλεκόμενη. Όχι, όχι. Να πω λοιπόν και τελειώνοντας με αυτό, ότι ως όφυλα 4 μήνες και το αναγνώρισαν αυτό οι υπηρεσίες της περιφέρειας, ότι για πρώτη φορά κάποιος άνθρωπος ήρθε να ενημερωθεί. Απήγατε επομένως. Πήγα, ναι, απλώς δεν πήγα στον απερχόμενο περιφερειάρχη. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτή μάλιστα η διευκρίνηση είναι πάρα πολύ σωστή. Βεβαίως. Γιατί άλλο η κατηγορία ότι δεν ήρθες να με δεις να σε ενημερώσω, και άλλο εσείς να έχετε ενημερωθεί από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οπότε δεν ήταν ανάγκη να πάτε. Να συνεχίσω τη μακρά λίστα. Πήγα στην πολύπαθη διεύθυνση περιβάλλοντος. Και ναι, εννοείτο. Πήγα στον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο. Και μου έκανε εντύπωση ότι ακόμα και άνθρωποι που αντιλαμβανόμουν να είχαν κάποιο είδους προβληματισμό σε σχέση με τη δική μου υποψηφιότητα, αναγνώρισαν ότι πρώτη φορά υποψήφιος προσέρχεται να δει τους αρμόδιους φορείς και τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς. Γιατί ξέρετε κάτι, κοντά σε όλα τα άλλα που μιλάγαμε για ήθος, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σωτήρες και πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν είναι η Δούρου σωτήρας. Η Δούρου έρχεται και θα βασιστεί πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό. Η Δούρου έρχεται και πρέπει να διαχειριστεί χρηστά τα χρήματα και τώρα πάμε στα περιβόητα συνδιαλλαγές, συναλλαγές, ιδιώτες. Είπα λοιπόν ότι εμείς θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Και αυτή τη στιγμή σπουδαίο εργαλείο, σπουδαίο πλωστάσιο είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία που επιτέλους έγινε εθνική νομοθεσία, αλλά κανένας δημοσιογράφος συναδελφός σας δεν βρέθηκε να ρωτήσει τον απερχόμενο περιφερειάρχη γιατί δεν υλοποίησε την εθνική πια νομοθεσία από το 2012 ως σήμερα, με αποτέλεσμα
Να έχουμε προβλήματα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών. Να έχουμε προβλήματα με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Να έχουμε προβλήματα. Ισχυρίζεται ο Περιφερειάρχης όμως όλες αυτές οι ενστάσεις, οι καταγγελίες και η επέμβαση όλων των είναι αρμόδιων. Είναι δάκτυλο ΣΥΡΙΖΑ και τη Δούρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον δικαίωσαν και έχει αποφάσεις. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί όλες οι αποφάσεις και οι ενέργειες προελέγχονται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας βάσει αυτής της νομοθεσίας. Διαπλοκή, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν είναι διαφθορά που μπερδεύτηκε και που νόμιζε ότι τον έβλεγα διαφθαρμένο, γιατί διαφθορά σημαίνει αξόπινες ποινικές πράξεις. Διαπλοκή σημαίνει αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας 40 χρόνια τώρα. Νομότυπα είναι όλα. Νομότυπα είναι όλα. Εγώ το είπα αλλιώς, κυρία Δούρου, ότι όταν εγώ πάρω κάτω από το τραπέζι 5.000 για να κάνω κάτι, δεν θα δώσω απόδειξη. Ούτε κι αυτός θα μου δώσει. Όχι, μα δεν είναι έτσι. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι... λέει η διαπλοκή όχι, και το ξέρει όλη η αγορά. Όχι, επομένως, η διαπλοκή ναι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί τα λεφτά κάτω από το τραπέζι με έναν καλό αστυνομικό και με καλή προετοιμασία μπορείς και να τα ανακαλύψεις. Η διαπλοκή είναι ο τρόπος με τον οποίο πορεύεται τούτη η χώρα, νομοθετούμε, ξανανομοθετούμε και αφήνουμε παραθυράκια. Ναι, αλλά δεν έχετε σκληρή γλώσσα σε το σημείο αυτό. Το λέτε πολύ έντιμα και θα έλεγα και πολύ διακριτικά, αλλά δεν έχετε την άγρια, τη σκληρή έκφραση των ακροδεξιών, οι οποίοι με την έντονη αυτή φραστική βιαιότητα κατόρθωσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη έστω αυτό του 10-11%. Γιατί όσοι διαμαρτύρονται και πάνε προς μικρά κόμματα, είτε προς το ΚΚΕ, είτε προς τη Χρυσή Αυγή, είτε προς το ποτάμι, είτε οπουδήποτε, πάνε από αντίδραση για το πολιτικό σύστημα το οποίο μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό έτσι. Δεν είναι ήττα λοιπόν, του πολιτικού συστήματος. Μήπως πρέπει να έχετε πιο σκληρή γλώσσα και πιο καθαρή γλώσσα σε αυτά. Καταρχάς, καθαρή νομίζω. Ή θα διαδεχτείτε κι εσείς ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και θα είστε κάπως βελτιωμένη έκδοση αυτής της σειράς. Ακούστε, όταν το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία μεγαλουργούσε και ψάχνε νεαρά στελέχη, εγώ είχα κάρτα μέλους ενός κόμματος που ήταν εκτός βουλής του συνασπισμού τότε. Λοιπόν, δεν πήγα τότε. Δεν θα πάω τώρα, ούτε θα ακολουθήσω αυτή την παράδοση. Όσον αφορά τη σκληρή γλώσσα, ξέρετε, η οργή και η αγανάκτηση, αν δεν οδηγεί σε πολιτική παρέμβαση, και αυτό μου το έχει μάθει ο Μανώλης Γλέζος. Όπου να είναι ώρα του καλή. Ώρα του καλή χθες, τα έχω σε κοντρά στον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον φίλο μου, ο οποίος πήγε εκεί πέρα, λες και ήρθε από τις Βερσαλίες, να πούμε. Εντάξει. Όταν μιλάς στο Μανώλη Γλέζο πάνω. Η οργή λοιπόν και η αγανάκτηση δεν με οδηγεί. Με τις δημόσιες σχέσεις δεν γίνεται κουβέντα και πολιτικός διάλογος. Δεν οδηγεί πουθενά. Αντιθέτως, οδηγεί στην εξαχρίωση της κοινωνίας. Η οργή και η αγανάκτηση πρέπει να οδηγεί σε πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή, γι' αυτό κλείνετε το μάτι στους οπαδούς της Χρυσής Αυγής, να τους φέρετε στον καλό δρόμο. Κοιτάξτε, μπορείτε εμένα συγκεκριμένα με κατηγορήσετε για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι έχει δει όλη η Ελλάδα και δυστυχώς το είδε όλοι οι φίλοι όσοι παίξαμε μέχρι στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Δεν μπορώ να με κατηγορήσετε ότι κλείνω το μάτι στον ναζισμό. Όχι, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όχι, όχι, είναι λίγο φεδρό και δεν μιλούμε ούτε για ναζισμό ούτε για φασισμό. Οι Έλληνες πολέμησαν και τον ναζισμό και τον φασισμό με χιλιάδες θύματα. Μπορώ να πω εν μέρη και τον κομμουνισμό. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον ελληνικό λαό ότι είναι ναζιστής ή φασίστας. Όμως. Καλά, τον κομμουνισμό στην Ελλάδα τον πολέμησαν ειδωτές κυβερνήσεις. Γιατί οι κομμουνιστές πολέμησαν εναντίον των ναζιστών. Ακριβώς αυτό λέμε. Ναι. Επομένως. Αυτός ο κόσμος, το μισό εκατομμύριο, το ένα εκατομμύριο που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν νομίζω ότι ασπάστηκαν τις δοξασίες και τις ιδεολειψίες και τις αρχές του φασισμού και του ναζισμού. Ακούστε, και δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Μισό λεπτό. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σπουδαία κουβέντα που ισχυρίζομαι δεν την κάναμε ποτέ. Και ισχυρίζομαι ότι αν τώρα την τσαπατσουλιάζουμε στα τηλεπαράθυρα. Είναι πάλι για λόγους σκοπιμότητας. Εγώ δεν θέλω να τσαπατσουλιάσω και ξέρω. Θα το προχωρήσω και το πιο ξέρω. Ουσιαστικά, γιατί λοιπόν, σας εκτιμώ και ξέρω ότι έχετε προβληματισμούς πέρα από τους πολιτικούς προβληματισμούς. Συζητήσαμε, κύριε Παπαδόπουλε, ποτέ σοβαρά γιατί στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και χάρισε τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν συμπατριώτες μας που θεωρούν ότι για την ανεργία, την εξαθλίωσή τους, η λύση είναι η σβάστικα. Δεν συζητήσαμε. Όταν κάθε φορά είχαμε επεισόδια που δείχνανε στο Πανελλήνιο και σε όλο τον κόσμο το ότι κάτι σάπιο είναι στο βασίλειο, όχι της Δανημαρκίας, της Ελλάδος, τα θαύματα κρατούσαν τρεις μέρες.
Πολύ γρήγορα ξεχάσαμε δολοφονίες, πολύ γρήγορα ξεχάσαμε προπυλακισμούς. Κάθε θαύμα τρεις μέρες στην ακριβώς. Ελλάδα. Άρα, τώρα λοιπόν, στην εκπνοή μιας προεκλογικής εκστρατείας που θα κρίνει την αντιπροσώπευση της πατρίδας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αλλαγές όπως την περιφέρεια Αττικής, που είναι η μείζωνα περιφέρεια της πατρίδας, ανακάλυψαν κάποιοι το μέτρο της εθνικοφροσύνης, του πατριωτισμού και της δημοκρατίας και προσπαθούν ανερυθρίαστα και ξετσίποτα να μετρήσουν ακόμα και μένα. Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα, λοιπόν, Ρένα. Ναι. Εγώ χαίρομαι για τη δήλωση που κάνατε ότι δεν ζητάτε πιστοποιητικό φρονημάτων. Μπήκα στην πόλη εχθροί όμως.